Γυναίκα, δώσ' μου τα χαρτιά να τελειώνω με το κλιματολόγιο. Τι λες, μωρέ, εσύ δεν μπορείς να τελειώσεις με τίποτα. Καλό. Λοιπόν, θα πάω στον μυθολογιστή να πάρω τα στοιχεία. Στη Θέμηδα τη δικηγόρο να συμπληρώσει τη δήλωση. Και στον άκτορα τον τοπογράφο για να κάνει τους συντοπισμούς. Στο Δήμο θα πάω για να πάρω την εξαιρετική πράξη θανάτου της μάνας σου. Στο Πρωτοδικείο για να πάρω το πιστοποιητικό μη δημοσίευση διαδίκης, το πιστοποιητικό πλησιαστέρων συγγενών και το πιστοποιητικό μη αποποίηση κληρονομιάς. Και θα κάνω και μια στάση στο υποθετικό φυλακείο να πάρω τα πιστοποιητικά με την εγγραφή στο συμβολέο. Α, ξέχασα. Θα περάσω για τη συμβολιογράφο την Ίτσα και να πάρω το τελευταίο συμβόλαιο. Μετά βέβαια θα πάω και στο γραφείο κτηματογράφησης, θα καταθέσω την αίτηση, ελπίζω να μην έχει και πολύ κόσμο. Θα πάω και στην τράπεζα να πληρώσω τα τέλη κτηματογράφησης και μετά από δύο μέρες θα ξαναπάω στο γραφείο κτηματογράφησης για να πάρω το οριστικό πρωτόκολλο. Βρε καλά, σε λέω εγώ ανίκανο. Τράβα στην Κτημαλόγικ, βρε, που έχει εμπειρία χιλιάδων δηλώσεων ιδιοκτησίας, έχει δικηγόρους, τοπογράφους και εξειδικευμένα στελέχη που τα κάνουν όλα αυτοί. Ή καλύτερα, πάρ τους τηλέφωνο να έρθουν στο χωριό μας για να μην καίμε και βενζίνη. Θα μας δώσουν και γραπτή εγγύηση για το αποτέλεσμα. Κτημαλόγικ στην Έδεσα, αναλήψεως 2. Τηλέφωνο 23810-51235. Κτημαλόγικ στην Αριδαία, Κύπρου 42. Τηλέφωνο 23840-21222. Πραγματικά απόψε το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, είναι ενωμένο και προχωρά σε μία νέα πορεία και εγγυάται για ακόμα μία φορά τη σταθερότητα της χώρας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς για την ανταπόκριση στο κάλεσμα της παράταξης. Στο κάλεσμα της συνείδησης, στο κάλεσμα της ιστορίας που μας ξαναφέρνει δίπλα σε μνήμες και παρακαταθήκες από τον γέρο της δημοκρατίας έως τον Ανδρέα Παπανδρέου. 40 χρόνια μετά, το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, κλονισμένο, χτυπημένο, ακροτηριασμένο, αλλά παραμένει όρθιο, στηρίζοντας τη χώρα, στηρίζοντας το έθνος, το λαό, την κοινωνία. Είναι εδώ ως αυτό που ήταν πάντα, ο κορμός της δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης. Είναι εδώ ενωμένο το ΠΑΣΟΚ της ευθύνης, της ιστορικής συνείδησης και της προοπτικής. Είναι γεγονός, φίλοι μου, ότι σήμερα στη συνείδηση ενός μεγάλου μέρους της ελληνικής κοινωνίας ταυτιζόμαστε πλέον όχι με τις τομές εκτόξευσης από το 81 και μετά, αλλά με τη διαχείριση της μεγάλης κρίσης που βρίσκεται σε εξέλιξη. Φίλες και φίλοι, το 2010 το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε μπροστά σε ένα τραγικό ιστορικό δίλημα. Δεν ακολούθησε όμως τον εύκολο δρόμο. Δεν έκανε αυτό που ήμασταν συνηθισμένοι να βλέπουμε από τα πολιτικά κόμματα. Αναλάβαμε σαν ΠΑΣΟΚ πολιτικά βάρη που δεν μας αναλογούσαν. Πήραμε πρωτοβουλίες όταν άλλοι κρύβονταν πίσω μας. Το Νοέμβριο του 2011, λοιπόν, κάποιοι ζήτησαν εξηγήσεις γιατί συνεργαστήκαμε με τη δεξιά. Η απάντηση είναι ότι δεν συνεργάστηκε κανένα ΠΑΣΟΚ με τη δεξιά. Η δεξιά αναγκάστηκε να προσχωρήσει στις στρατηγικές επιλογές μας. Μετά τις εκλογές του 2011, ο ΣΥΡΙΖΑ αρνήθηκε πεισματικά να μετάσχει στην ευθύνη διακυβέρνησης που αποτελούσε εντολή του λαού. Ούτε καν σαν αντιπολίτευση δεν έδωσε συνένεση, ενώ το επέβαλαν οι συνθήκες και το εθνικό συμφέρον. Εμείς επιμέναμε και επιμένουμε. Μάταια όμως. Σκεφτείτε λοιπόν τι θα είχε συμβεί εάν δεν υπήρχε η δική μας σταθερή κατεύθυνση.
εάν δεν υπήρχε το δικό μας φρένο. Δυστυχώς όμως, η ιστορία πολλές φορές είναι σκληρή και άδικη. Χάθηκε πολύ γρήγορα η ανάμνηση του Ανδρέα Παπανδρέου και των κυβερνήσεών του. Χάθηκε η μνήμη των μεγάλων εποχών της αλλαγής, της εθνικής κυριαρχίας, της λαϊκής κυριαρχίας, του αγώνα για τους μη προνομιούχους, για τους μικρομεσαίους. Ξεχάστηκε φαίνεται το σύνθημα «Η Ελλάδα στους Έλληνες», λες και όλα έγιναν από μόνα τους με ένα μαγικό ραβδί. Λες και η Ελλάδα πήγε αυτόματα από το 1981 στο 2010, χωρίς κανείς να έχει μεσολαβήσει, να έχει κυβερνήσει, χωρίς καν κάποιος να έχει ψηφίσει. Όποιος, φίλοι μου, έχει ζήσει την πραγματική διαπραγμάτευση για την υπόσταση της χώρας, όποιος έχει βρεθεί αντιμέτωπος με διλήμματα, με εκβιασμούς, όποιος κλήθηκε να απαντήσει με ταχύτητα σε ερωτήματα υπαρξιακά ιστορικού βάρους, ξέρει τι σημαίνει να πρέπει να αντέξεις, να πρέπει να απαντήσεις, να πρέπει να προστατέψεις το εθνικό συμφέρον. Και ξέρει βέβαια ότι όταν το κάνει αυτό, μέσα στη μοναξιά της μάχης θα έχει να αντιμετωπίσει ύβρις, απειλές, προπυλακισμούς και λιδωρίες. Είναι λοιπόν ζωτική ανάγκη να σταματήσει και να επαληφθεί εδώ και τώρα ο εκφοβισμός και ο λαϊκισμός. Εμείς πιστεύουμε και λέμε ναι στην πολιτική αντιπαράθεση των κομμάτων. Μόνο με ιδέες και αρχές. Μόνο με προγράμματα και προτάσεις. Δυστυχώς όμως, ακόμα και σήμερα, η κοινωνία, ενώ ζητά να ακούσει την αλήθεια, γοητεύεται φαίνεται από το ψέμα και ψηφίζει το ψέμα. Φίλες και φίλοι, το διακύβευμα των εκλογών αυτών δεν είναι ποιος θα κυβερνήσει, αλλά πώς θα κυβερνηθεί ο τόπος και σε ποια κατεύθυνση. Τι παρακολουθούμε όμως? Μια τυφλή σύγκρουση, ένα δίπολο μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ συντήρησης και λαϊκισμού. Προσέξτε όμως, φίλοι μου, δεν είμαστε ο αναγκαίος κυβερνητικός εταίρος. Δεν είμαστε συμπλήρωμα και ουρά κανενός. Δεν ήρθαμε στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και της ΔΙΜΑΡ. Αντίθετα, εκείνοι προσχώρησαν στη δική μας πολιτική. Μας ρωτάει όμως ο κόσμος, εάν ο λαός δώσει ισχυρό προβάδισμα στο ΣΥΡΙΖΑ, πώς θα επιβάλλετε την άποψή σας? Τους απαντάμε λοιπόν ότι εκφράζουμε την άποψη της πραγματικότητας, της αλήθειας, του εθνικού συμφέροντος. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με τίποτε ψεύτικο, με τίποτε υποχρεωτικό, με τίποτε δημαγωγικό, με τίποτε ανεφάρμοστο, με τίποτε επικίνδυνο. Γι' αυτό λέμε στον πολίτη, ψηφίζουμε ΠΑΣΟΚ και Δημοκρατική Παράταξη με κόκκινες γραμμές απέναντι στις δεξιές εμμονές. Φίλες και φίλοι, απευθυνόμαστε σε όλον τον ελληνικό λαό, αλλά πρωτίστως σε αυτούς που αποτελούν σάρκα από τη σάρκα μας. Στους ανθρώπους που έφυγαν από εμάς και τους καλούμε να ξαναγυρίσουν. Μην περιμένουν άλλη απογοήτευση. Απευθυνόμαστε όμως και σε αυτούς που είναι πολύ χρήσιμοι, που πιστεύουν σε μας, ανήκουν στην παράταξή μας.
παρακολουθούν, αλλά ακόμα ταλαντεύονται. Τώρα έφτασε η ώρα της αλήθειας. Και αυτήν την αλήθεια είμαστε υποχρεωμένοι να την αποτυπώσουμε μέχρι το τέλος. Διότι όταν κάποιος ζητάει την ψήφο του λαού στο όνομα της ψευδέστησης, το πληρώνει πολύ ακριβά. Το έχουμε βιώσει. Έχουμε λοιπόν υποχρέωση ηθική, πολιτική και ιστορική να το υπογραμμίζουμε, ώστε να μην το ξαναζήσουμε. Εμείς δεν κινδυνολογούμε. Προτείνουμε συνένεση, συστράτευση, λύση για τη χώρα. Και η λύση δεν είναι ιδιοκτησία κανενός. Είναι ιδιοκτησία του εκλογικού σώματος του έθνους. Εδώ που φτάσαμε, δεν μπορεί κανένας να υπονομεύσει το μέλλον με πισωγυρίσματα. Εμείς λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ, είμαστε οι εγγυητές ενός εθνικού σχεδίου. Εμείς λέμε όχι σε ανέξοδες και χωρίς αντίκρισμα υποσχέσεις που προσβάλλουν τον δημοκράτη Έλληνα πολίτη. Εμείς σηκώνουμε ψηλά τη σημαία της ευθύνης και εννοούμε ότι κρατάμε ψηλά την πατρίδα και το μέλλον του τόπου. Φίλες και φίλοι, κάθε αναζήτηση τελειώνει με μία δύσκολη δοκιμασία του νικητή. Η πιο σκοτεινή ώρα της νύχτας είναι λίγο πριν ξημερώσει. Εσείς είστε το ΠΑΣΟΚ, η Δημοκρατική Παράταξη. Εσείς είστε οι εκφραστές μιας 40ετούς διαδρομής αγώνων, προσδοκιών, ελπίδων. Εμπρός λοιπόν να δώσουμε και αυτόν τον αγώνα μαζί. Το ΠΑΣΟΚ, τρίτη δύναμη, εγγυητής σταθερότητας και προοπτικής. Η Δημοκρατική Παράταξη είναι εδώ, γιατί χρέος μας είναι η Ελλάδα και ευθύνη μας είναι ο Έλληνας. Η κρίσιμη ψήφος πέφτει τώρα, εδώ. Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, σιγουριά για το παρόν, εγγυητής για το μέλλον. Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ.